Ανήσυχοι για την ελοκομική περίοδο που ξεκινάει, δηλώνουν οι παραγωγοί της Κρήτης, οι οποίοι βλέπουν τις δακοπροσβολές να απειλούν σημαντικά τη σοδιά. Συνεργεία κάνουν για αυτή τη, όσο ό,τι μπορούν, αλλά πρέπει και οι παραγωγοί να ενεργοποιηθούν από μοναχοί τους, δηλαδή να μπορούν να ψεκάσουν. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά όσον αφορά το θέμα του δάκου αρχές Ιουνίου. Δεν είχαμε έξαρση. Βοήθησαν και λίγο οι καύσονες του καλοκαιριού, αλλά δυστυχώς η κατάσταση ανατράπηκε και ο δάκος φάνηκε νικητής, διότι οι ζέστες κάπως χλιαρές του Αυγούστου με την υγρασία τον έκαναν σε μεγάλη έξαρση. Παρά τους ψεκασμούς που έχουν κάνει τα συνεργεία ακολουθώντας το πρόγραμμα δακοκτονίας της περιφέρειας Κρήτης, σε κάποιες περιοχές ο δάκος συνεχίζει να καταστρέφει τον ελαιόκαρπο και μάλιστα σε μια χρονιά της οποίας τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα ευίωνα τόσο προς την ποσότητα της παραγωγής όσο και ως προς την τιμή του ελαιολάδου. Όλο αυτό όμως, όπως εξηγούν παραγωγοί και γεωπόνοι, μόνο δάκου επιτρέποντος. Ο κόσμος να συμβουλευτεί τους γεωπόνους, τους συναδέλφους που έχουμε εδώ πέρα στην περιοχή και είναι πάρα πολύ καλοί, και να προχωρήσει αν δύνατε σε ψεκασμούς ο ίδιος. Γιατί οι ψεκασμοί κάλυψης, ναι. Γιατί οι ψεκασμοί των συνεργείων της δακοκτονίας προσφέρουν μια βοήθεια, αλλά δεν είναι 100% αποτελεσματική. Είναι μια δύσκολη χρονιά σε ό,τι αφορά το δάκο. Οι πληθυσμοί ήταν ιδιαίτερα αυξημένοι, ειδικά από τον Αύγουστο και μετά. Και βλέποντας ότι η παραγωγή κινδυνεύει να χαθεί και με μία ελπίδα ότι πιθανότατα φέτος το λάδι να είναι ζητημένο και η τιμή να είναι τέτοια ώστε να δικαιολογεί μία έξτρα, κάποιους έξτρα ψεκασμούς, κάποιοι παίρνουν απόφαση να ψεκάσουν μόνοι τους τα ελαιόδεντρά τους. Η πρόοδος του προγράμματος δακοκτονίας αποτέλεσε αντικείμενο της σύσκεψης εργασίας υπό τον συντονισμό της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Ειρήνη Σκουδετσανάκη για Κουμάκη. Την παρούσα χρονική περίοδο δεν καταγράφονται ιδιαίτερα αυξημένοι δακοπληθυσμοί. Ωστόσο, κατά τόπους παρατηρούνται σημαντικές προσβολές, κυρίως σε θέσεις με ευνοϊκές για την ανάπτυξη του εντόμου κλιματικές συνθήκες. Στις περισσότερες περιοχές του νησιού έχει ολοκληρωθεί ο τέταρτος ψεκασμός και ξεκινά η εφαρμογή του πέμπτου με πρόβλεψη για την ανάγκη κατά τόπους και έκτου ψεκασμού. Από τις δακοπαγίδες που εξέτασαν στον κάμπο και την παραλιακή ζώνη της Ιεράπετρας, διαπίστωσαν ότι ο μέσος όρος των δάκων που είχαν παγιδευτεί μέσα σε μόλις λίγες ημέρες κυμαίνεται από 40 μέχρι 100 αναπαγίδα και με γενικό μέσο όρο τους 75. Τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές, όπου ο μέσος όρος των δάκων στις παγίδες που εξετάζουν οι παγιδοθέτες κυμαίνεται από 100 δάκους στο κάτω χωριό και 200 στο καπίστρι.